επιχειρησιακό κομμάτι, μιας και το θέσατε, δεν πήγε όπως ίσως υπολόγιζαν στο Κρεμλίνο. Και αυτό έχει οδηγήσει, αν θέλετε, σε ένα τέλμα, κατά την αντίληψη των περισσότερων αναλυτών και στο επίπεδο της διπλωματίας, διότι τη λύση δεν την έδωσαν τα όπλα. Ο δρόμος είναι αρκετά μακρύς για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Ενδεχομένως θα έχουμε έναν εγκλωβισμό των δυνάμεων, των τακτικών δυνάμεων του Ουκρανικού στρατού, οι οποίοι αγωνίζονται στα ανατολικά, από το Χάρκοβο και κάτω μέχρι και στην περιοχή του Ντόνιετσκ. Οπότε εκεί λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σας πω ότι ο Πούτιν προσαρμόζεται σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο. Δεν θα είναι 2, 3, 5, 10 εβδομάδες, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Δύση δεν έκανε κάτι αποτελεσματικά σε σχέση με το να μην συμβεί, να μην φτάσουμε εδώ. Αυτό είναι σίγουρο. Το ότι ο κύριος Πούτιν σκιαγραφεί τη Μεγάλη Ανατολή και την ανάδυση του συστήματος της Ανατολής, που στην ουσία θα παραμερίσει τη Δύση μέσω ενός οικονομικού συστήματος που σχεδιάζουν με ένα κοινό νόμισμα, το οποίο θα είναι ηλεκτρονικό και θα κάνουν τις συναλλαγές μεταξύ τους. Οι οικονομικές αναλύσεις λένε άλλα. Λένε ότι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, χωρίς τη Δύση. Μεγάλοι πελάτες είναι η Ευρώπη και η Αμερική. Εάν υπάρξει συμβατικός ρωσονατοϊκός πόλεμος, επειδή η Ρωσία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη συμβατική δύναμη του ΝΑΤΟ, θα μετατραπεί σίγουρα σε πυρηνικό, έστω και με μικρής κλίμακας, έστω και ως δοκιμή, έστω και ως λεονταρισμός. Ένας πυρηνικός πόλεμος θα γίνει μόνο εάν χτυπηθεί μια νατοϊκή χώρα με πυρηνικά και όχι αν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά για εκφοβισμό. Στα λάθη του Πούτιν, στις στρατηγικές επιδιώξεις Ρωσίας, καθώς και σε ζητήματα παραβίασης του διεθνούς δικαίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Άγγελος Συρίγος. Το λάθος της Ρωσίας ήταν ότι επιτέθηκε. Στη φάση στην οποία είμαστε, είναι σαφές ότι ο Πούτιν έχει κάνει ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος σε πολλά επίπεδα, αλλά πρέπει να του δοθεί κάποιος χώρος για να μπορέσει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Και το θέμα της παραβιάσεως του διεθνούς δικαίου. Η σκαστή παραβίαση είναι η ρωσική εισβολή. Και είναι τόσο μεγάλη παραβίαση που σβήνει όλα τα άλλα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ρόλος της Τουρκίας στη νέα διεθνή πραγματικότητα και οι προβολές των εξελίξεων σε Ανατολική Μεσόγειο, Ελληνοτουρκικές σχέσεις και Κυπριακό. Η στάση αναμονής της Τουρκίας είναι σίγουρο ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα την οδηγήσει εκεί που επιθυμεί. Παίζει το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας, λαμβάνει συγχαρητήρια και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς, δεν λαμβάνει όμως συγχαρητήρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην παρούσα κρίση έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ μιας λύσης η οποία θα αποτελεί στρατηγική ήττα του καθεστώτος Πούτιν. Μήπως έρθει εδώ καπέλο ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ στο όνομα του να λυθεί από την Ανατολική Μεσόγειο η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πάνω στο τραπέζι για ένα νέο σχέδιο να έρθει πάλι στην επιφάνεια. Ούτως ή άλλως η Τουρκία μιλάει για άλλα πράγματα εντελώς. Είμαστε σε άλλη φάση και πολλά θα κριθούν από το τι ενεργειακά κοιτάσματα θα βρεθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στα τεμάχια 10 και 5 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης σε σχέση και με την επίλυση του Κυπριακού. Τι όμως σηματοδοτούν τα διαρκή σενάρια με χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα και πυρηνικά εργοστάσια στις νέες ισορροπίες τρόμου? Για να δουλέψει ο πυρηνικός αντιδραστήρας, το εργοστάσιο θέλει πυρηνικά καύσιμα που θα κατασκευάσει μόνη της η Τουρκία τελικά. Δηλαδή θα κάνει εργοστάσιο εμπλουτισμού όπως το Ιράν, με αποτέλεσμα απλά να γυρίζει τους διακόπτες και αντί για 5-6% εμπλουτισμό σε ουράνιο 235 να φτάσει 70-80 και να κάνει πυρηνικά όπλα. Η Τουρκία, χωρίς τα πυρηνικά καύσιμα της Ρωσίας, θα κάνει εργοστάσιο εμπλουτισμού και κινδυνεύουμε με ταχύτατη πυρηνικοποίηση αυτής της χώρας.